ξέρω εγώ, στα τρένα κάπου, μια τεράστια αποθήκη παρατημένη, στην οποία έμπαινε μέσα, έφυγαν τραπεζάκια και εγώ πουλούσα τα παλιά μου τα CD και εσύ πουλούσες το... ήσουν να φούρναζες και πουλούσες ψωμί. Έτσι. Και τα ανταλλάσσαμε, δηλαδή έπαιρνε τα CD μου. Για αυτή τη συναλλαγή χρησιμοποιούταν ένα νόμισμα εντός εισαγωγικών που λεγόταν κρέντιτος. Θα το μεταφράζαμε ως μονάδες, κουπόνια ας πούμε. Έτσι. Υπήρχαν κουπόνια του 1, των 10, των 5 κτλ. Ήταν σαν νόμισμα. Σαν να είσαι στη Μονόπολη ένα πράγμα. Εμφανίστηκαν ξαφνικά, έπεσαν μέσα στις αγορές του Τρουέκε σε όλη την Αργεντινή τεράστιες ποσότητες παραχαραγμένων νομισμάτων τέτοιων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η παραχάραξη νομίσματος χρησιμοποιείται ως όπλο. Έχει γίνει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει γίνει και στον πόλεμο μεταξύ Αργεντινής και Χιλής. Γενικά είναι ένα όπλο η παραχάραξη. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να συλλαμβάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια συμμορία που είχε στο Πορπαγκάζ 1 εκατομμύριο πλαστά κουπόνια. Τεράστιες ποσότητες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν στο σπίτι, δεν ήταν αυτοσχέδια, ήθελαν εκτυπωτική μονάδα. Και αυτό κάνει πάρα πολλούς να συμπεράνουν ότι υπήρξε ένας δάκτυλος από κάποιους. Από το παρακράτος εκεί. Από κάποιους οι οποίοι είχαν αυτό το... είχαν αυτή την ιδέα να καταστρέψουν το Τρουέκι, να το απαξιώσουν και το απαξίωσαν με έναν τρόπο. Τρουέκι γίνεται ακόμα και σήμερα στην Αργεντινή, σε πολύ μικρότερη έκταση, σε κάποιες λέσχες να το πω έτσι, ή σε κάποια μικρά μέρη, και γίνεται και αθόρυβα, δηλαδή δεν διαφημίζεται και πάρα πολύ. Γιώργο, κάτι ανάλογο έχει γίνει και στην Αγγλία, ξέρεις, με τα Let's, την εποχή. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και στο Βόλο. Ναι, για πες μας. Τώρα που μιλάμε. Ναι. Την εποχή, ας πούμε, με τη Στάτσερ, ας πούμε, την ανεργία και όλα αυτά, είχαν βγάλει τα Let's που ήταν κάτι ανάλογο. Ο καθένας είχαν αυτοκίνητο, ας πούμε, και είχα κενό 2 ώρες. Μπορούσα να σε πάω στο αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, εσύ την άλλη μέρα φορτίζει το παιδί μου. Δηλαδή, ανταλλακτικές υπηρεσίες. Να μας πεις στο Βόλο τι γίνεται. Το οποίο αυτό ξέρεις, επειδή δεν μπορούσε να το ελέγξει το κράτος, τους την πέσανε, κάνανε δική διάφορα, αλλά βρήκαν έναν τρόπο αυτοί, το κάνανε μη κερδοσκοπικό και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και πάθανε σοκ οι κυβερνώντες. Ναι. Στο Βόλο, Γιώργο, τι γίνεται? Έχω διαβάσει, δεν το έχω δει, έχω διαβάσει όμως ότι υπάρχει μια απομίμηση του συστήματος του Τρουέκε στο Βόλο. Η μονάδα εκεί λέγεται TEN, το νόμισμα. Αυτό έχω διαβάσει. Μία κάτοικος της Αργεντινής περιγράφει στο ρεπορτάζ σου, ήταν σαν γιορτή. Γίνονταν βραδιές, ο κόσμος τραγούδαγε και κανείς δεν στραχωριόταν γιατί μπορούσε να φάει, να ντυθεί. Ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα. Να μην εξαρτάσει από τις τράπεζες, από τα σούπερ μάρκετ, από τον Υπουργό Οικονομίας, από τον Δονοτού. Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε μια περίοδο πολύ μεγάλης ελευθερίας. Ναι, υπήρχαν οικογένειες που συντηρούνταν από εκεί. Δηλαδή, μίλησα με μία γυναίκα η οποία μου λέει, αφού δεν χαλούσα τίποτα, είχα πράγματα να δώσω στο Τρουέκε και έπαιρνα και έτρωγα, μου έμειναν και χρήματα στο τέλος. Δηλαδή, μου μένανε χρήματα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, γιατί στην αρχή υπήρχε στάση πληρωμών, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν να πάρουν ούτε το λεωφορείο. Σας περιέγραψα τις εικόνες με τους πάνφτωχους που προσπαθούσαν να βρουν κόκαλα στα σκουπίδια. Αλλά άνθρωποι, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν ήταν πάνφτωχοι και ήταν της μεσαίας τάξης. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είχαν καταθέσεις τράπεζες, μπορεί να μην είχαν χρήματα να βάλουν ζήτηση στο αυτοκίνητο, ούτε καν να πάρουν το λεωφορείο. Γενικά υπήρξαν στιγμές, υπήρξαν 2-3 χρόνια στην οποία η Αργεντινή πέναγε πάρα πάρα πολύ άσχημα, μέχρι τη στιγμή θα το οριοθετούσα αυτό που εκλέγεται ο Νέστορ Κίτσνερ και αρχίζει και ο οποίος δεν ήταν κανένας επαναστάτης, μέσα από το σύστημα προήλθε και είχε συνεργαστεί και με τις ιδιωτικοποιήσεις πετρελαίου. Γενικά έκανε πράγματα που πολύ τον κριτικάρουν, ας πούμε. Οικονομολόγος και υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, από ό,τι διαβάζουμε εδώ, Γιώργο. Ο Νέστορ Κίτσνερ, λοιπόν, αυτό που έκανε, υπουργός οικονομικών,
Δεν νομίζω να ήταν. Ήταν κυβερνήτης της μιας επαρχίας μακρινής στην Παταγωνία. Δεν τον ήξερε τη μάνα του. Γενικά. Αλλά επειδή στην Παταγωνία υπάρχουν πετρέλαια, είχε συνεργαστεί σε ιδιωτικοποίηση πετρελαίου. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι άρχισε να εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική πολιτική από εκείνη τη στιγμή και μετά. Θυμηθείτε ότι η χώρα έχει καταρρεύσει, έτσι. Ο Νέστορ Κίρτσερ αρχίζει να δίνει, έδωσε αμέσως πράγματα που είχαν κοπεί στο παρελθόν, δηλαδή βρήκανε πόσο είχαν κοπεί, εντάξει, και μισθή τόσο. Τα γυρίσανε αυτά πίσω στον κόσμο, άρχισε η αγορά να κινείται, άρχισε να δουλεύει με σιγά σιγά η μηχανή. Το πέσο είχε αποσυνδεθεί από το δολάριο και έτσι οι εξαγωγές της χώρας πλέον ήταν πολύ φτηνές. Άρχισαν να δουλεύουν οι εξαγωγές και ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά το 2001, μιλάμε το 2002 και 2003, η Αργεντινή εμφάνιζε ανάπτυξη 8%. Αυτό αυτόματα δημιούργησε μια, θα το πω έτσι, μια αισιοδοξία στον κόσμο, παρόλο που ο κόσμος ήταν πάρα πολύ δύσπιστος. Γιατί σας είπα ότι το κεντρικό σύνθημα ήταν να φύγουν όλοι. Και ο Κίρσνερ εκλέχθηκε με τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία της Αργεντινής. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το 32% των ψήφων, κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια, φωνάζει τον Δεκέμβριο. Γι' αυτό σου έλεγε, τον Ρομπέρτο Λαβάνια. Ναι. Ο Ρομπέρτο Λαβάνια ήταν υπουργό οικονομικών. Ναι. Φωνάζει το 2005, το Δεκέμβρη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους λέει πόσα σας χρωστάμε, ήταν 10 δισεκατομμύρια δολάρια αν δεν απατώμε, και τα ξεπληρώνει το Γενάρη του 2006, ένα μήνα μετά, με μία μόνο δόση. Τους δίνει δηλαδή 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο τραπέζι. Έχει προηγηθεί ένα κόψιμο, ένα κούρεμα των πιστωτών, όσων δηλαδή είχαν κρατικά ομόλογα στα χέρια τους, της τάξης του 75%. Δηλαδή φώναξαν τους πιστωτές της χώρας, όσους είχαν τους ομολογιούχους, και τους είπανε τι σας χρωστάμε, 100 δραχμές. Θα πάρετε τις 25, αν θέλετε. Δεν είχαν και άλλη εναλλακτική, έτσι, να σκεφτούμε ότι είχε καταρρεύσει η χώρα. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, κάποιοι δεν διαμαρτυρήθηκαν, τέλος πάντων έτσι έγινε όμως. Και η χώρα από το 2006 απέκτησε την εθνική της ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Γρηγόρη, είσαι μαζί μας. Όπως λένε ακριβώς πολύ. Γρηγόρη, μ' ακούς? Έχει πέσει γραμμή. Αρκεί να σου πούμε, Γιώργο, ότι εκείνη την εποχή το χρέος της Αργεντινής ήταν 93 δις δολάρια και τελικά πλήρωσαν μόνο 10 δις δολάρια και τους ξεφορτώθηκαν. Από ό,τι γράφει το ρεπορτάζ. Ξαναπέστε το αυτό, συγγνώμη. Εκείνη την εποχή το απλήρωτο χρέος της Αργεντινής ήταν περίπου 93 δις δολάρια. Mm-hmm. Από τα μεγαλύτερα της ιστορίας. Mm-hmm. Πλήρωσαν μόνο 10 δις δολάρια. Έτσι, Γιώργο, και τους ξεφορτώθηκαν. Όχι, 10 δις πλήρωσαν στο Δουνουτού. Στο Δουνουτού. Που τα χρωστούσε αυτό είναι άλλο χρέος. Α, εσύ, οι ομολογιούχοι ήταν οι 93 δισεκατομμύρια. Με αυτούς τι κάνανε? Με αυτούς τους κουρέψανε. Τους κουρέψαν και αυτούς. Ναι. Το 75% έκπτωση. Πλήρωσαν το 25%. Εκεί οι πολιτικοί βρήκαν τα γκάτς να το κάνουν. Οι δικοί μας εδώ δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτό. Ούτε από τον κύριο Βενιζέλο, ούτε τον κύριο Παπανδρέου. Αυτό θα το δείξει η ιστορία, κατά τη γνώμη μου. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Φανταστείτε ότι συγκρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Ο Νέστορ Κίρσνερ, η χώρα έχει καταρρεύσει όταν τα κάνει αυτά. Και μάλιστα κριτικάρεται από πολλούς, Μακαρίτης τώρα, κριτικάρεται από πολλούς, ότι δεν διαπραγματεύτηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν τους έκοψε, δεν έκοψε δηλαδή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ούτε δολάριο. Δηλαδή πόσα ήταν, τόσα, πάρτε τα. Έκοψε να σας δώσουμε τόσα και να μας κάνετε να μας βήσετε αυτά. Έτσι. Με λίγα λόγια, σε όλο τον κόσμο πρέπει να φτάσει το αμήν κάποιος, ας πούμε, για να πάρει αποφάσεις. Δυστυχώς. Έτσι γίνεται δυστυχώς η ζωή πολλές φορές. Το ζήτημα είναι ότι εμείς εδώ που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαύλο κύκλο,
που όσο εκποιούμε δημόσια περιουσία, δυστυχώς το χρέος θα ανεβαίνει. Και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι το λέει και το δουλειτού. Είναι από χώρες που έχουν περάσει ανάλογες εμπειρίες. Και αυτό το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται. Μα το λέει και το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο. Θα φτάσει το 180% του ΑΕΠ. Ακριβώς. Μετά το... Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Με τη δικτατορία των αγορών να μας λένε κόψτε, 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 κόψτε. Και όταν κόβεις, σου λένε α, επειδή έκοψες, άρα δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί υπάρχει ύφεση και όλα αυτά. Δηλαδή δεν βγάζεις, είναι ένα πράγμα όπου δεν βγάζεις άκρη πλέον. Αυτό που σκέφτεται ο κόσμος είναι ότι όλο αυτό υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνεται τυχαία, δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητοι για να το κάνουν αυτό. Και ο κόσμος λέει, Γιώργο, δεν ξέρω αν είναι και η δική σου πεποίθηση αυτή, ότι επειδή η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα σε πηγές, δηλαδή σε πετρέλαια, σε φυσικό αέριο, σε κοιτάσματα και όλα αυτά, ότι αυτό στην ουσία θέλουν. Να μας εξαθλιώσουν και να έρθουν μετά και να πούνε: OK, παιδιά, εμείς θα σας σώσουμε, εμείς έχουμε λεφτά, θα πάρουμε αυτά και θα ξεχρεώσετε. Βέβαια, οι μισθοί τότε θα είναι 200 ευρώ, ξέρω εγώ, θα έχουν φτάσει κάπου εκεί πέρα. Αυτό λέει ο κόσμος. Είναι και η δική σου σκέψη στο μυαλό σου μέσα αυτό. Μόνο σενάρια και μπορεί να κάνει κάποιο. Ναι, σαν κοινή λογική το λέω τώρα εγώ αυτό, έτσι. Αλλά η κοινή λογική εδώ είναι. Αν δεν έχει, λέω, κάποιες σαφείς αποδείξεις στα χέρια σου, αυτό δεν μπορείς να το πεις δημόσια. Και επειδή με ρωτάτε, δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο από τη στιγμή που δεν. Δηλαδή, δεν έχω κάτι στα χέρια μου. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να συμβαίνει, δηλαδή, okay, αλλά τι να σας πω τώρα. Γιώργο, ένας ακροατής μας ρωτάει τι έγινε με τις στηρίδες της τράπεζας στην Αργεντινή. Μήπως ξέρει. Έχει την αγωνία του. Δεν το ξέρω, δεν το ρώτησα. Δεν το ξέρω αυτό. Γιώργο, δώσ' μας ένα ακόμη λεπτό, Γιώργο, για διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε, φίλε. Περίμενε, Γιώργο, μη φεύγεις. Ευχαριστούμε. Είναι εκπομπή Αιχμηρά Αντικείμενα με τον Χρήστο Λογαρίδη και τον Βασίλη Μπόνιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ο οποίος μας έκανε μια συγκλονιστική περιγραφή το τι βίωσαν οι κάτοικοι της Αργεντινής μετά την επέμβαση. Τις ομοιότητες που μετά την επέμβαση του Δονοτού. Ρωτάει η Κατερίνα αν ο Γιώργος βλέπει πτώχευση και στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό βλέπει ο Γιώργος, ο οποίος τώρα έχει ένα ραντεβού και κάπου πρέπει να πάει. Γιώργο, θέλω να μας πεις πού μπορούν να δουν το ντοκιμαντέρ σου, αν και περισσότερο το ξέρουμε, που έχεις κάνει για την Αργεντινή. Πες μας ό,τι σχετικό γύρω από αυτό και να σε ευχαριστήσουμε. Στην ιστοσελίδα μας, exandersdocumentaries.com. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλεις, Γιώργο, κλείνοντας την εκπομπή, να πεις κάτι έτσι σαν παρακαταθήκη αυτής της, μάλλον της συνομιλίας. Θα ήθελα να πω ότι το μόνο πράγμα... Θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας σε ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή πολλοί που τα ακούτε λέτε σιγά μου, ρε, ποια αλληλεγγύη τώρα ο καθένας για την πάρτι του είναι κτλ. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά όπως όλα, όταν βρισκόμαστε στη δύσκολη, θα δείτε ότι αυτό το πράγμα θα βγει προς τα έξω και θα υπάρξει και θα είναι ένα φως ελπίδας μέσα στο σκοτάδι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλό απόγευμα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γρηγόρη, μας ακούς? Ευχαριστώ και εγώ τον Γιώργο Αυγερόπουλο για να τον συγχαρώ τις εξαίρετες εκπομπές που κάνει και για την κοινωνική παρέμβαση με τις εκπομπές του που είναι, μακάρι να είχαμε πολλές τέτοιες. Γρηγόρη, εσύ... Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός στην άλλη άκρη της γραμμής. Ο οποίος Γρηγόρης είχε πάει στη Χάγη, στη δίκη που έγινε για τις γερμανικές αποζημιώσεις.